Καλημέρα σας. Εδώ είμαστε για να μιλήσουμε επιτέλους για κάτι πιο ευχάριστο. Γιατί γενικότερα δεν είναι πολλά αυτά τα ευχάριστα για τα οποία μπορούμε να μιλήσουμε στην τηλεόραση πλέον. Ας μιλήσουμε λοιπόν για την είσοδο της Αφροδίτης στους Ιχθύους. Αυτό συμβολικά πραγματικά έχει να μας δώσει μια πιο ευχάριστη τροπή στα πράγματα, μια πιο αισιόδοξη τροπή στα πράγματα. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τη διάθεσή μας και σε ό,τι έχει να κάνει με τις σχέσεις μας, ακόμη και στον οικονομικό τομέα, μολονότι οι Ιχθύες δεν λες ότι είναι, ας πούμε, ένα υλικό ζώδιο για να βοηθήσει πολύ η Αφροδίτη εκεί. Σε κάθε περίπτωση, επειδή θα κάνει ωραίες όψεις. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Γίνεται, όλα καλά. Περιμένουμε τα καλά. Έτσι. Λοιπόν, επειδή θα κάνει ωραίες όψεις, νομίζω ότι ακόμα και εκεί κάτι μπορεί να δώσει. Το γεγονός ότι έχουμε από τον Νοέμβριο, από τις 5 Νοεμβρίου που μπήκε η Αφροδίτη στον Εγώκερο, βγήκε στις 5 Μαρτίου, μπήκε στον Υδροχό. Ο Εγώκερος και ο Υδροχός είναι και τα δύο ζώδια του Κρόνου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν η Αφροδίτη είναι σε ένα τόσο περιοριστικό περιβάλλον, σε ένα τόσο ασφυκτικό περιβάλλον για εκείνη. Ήταν εγκλωβισμένη. Ακριβώς. Ναι, φυσικά ήταν εγκλωβισμένη, ειδικά στον Υδροχό, γιατί ήταν και ο Άρης και ο Κρόνος εκεί. Αλλά και πριν ήταν πάλι σε ένα ζώδιο του Κρόνου. Άρα δεν μπορείς να πεις, ας πούμε, ότι είχαμε έτσι τον πλανήτη της αγάπης, του έρωτα, των σχέσεων, των οικονομικών σε μια ωραία θέση για να δώσει το κάτι παραπάνω. Τώρα τουλάχιστον από σήμερα, μπαίνοντας στους Ιχθύους, που είναι στο ζώδιο της έξαρσής της, ναι, υπόσχεται, αν μη τι άλλο, μια καλύτερη εξέλιξη των πραγμάτων μέχρι τις 2 Μαΐου. Μέχρι τότε θα μείνει. Δεν μιλάω για την όψη Άρη Κρόνου που έγινε τα ξημερώματα. Το αφήνω πίσω μας, το αναλύσαμε χτες. Μπορείτε να διαβάσετε ούτως ή άλλως και στο asimbiu.gr ό,τι θέλετε εσείς που σας επηρέασε περισσότερο, εσάς που σας επηρέασε περισσότερο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι φέρνει η Αφροδίτη από το ζώδιο της έξαρσής της, από το ζώδιο των Ιχθύων, για τους 12 εκπροσώπους του ζωδιακού μέχρι τις 2 Μαΐου από σήμερα.